Αρχίζουμε με την Λέσβο. Πάμε να συναντήσουμε τη Δήμητρα Λαχουρή να συζητήσουμε για αυτό το θέμα με την ακαρπία στα ελαιόδεντρα και με το πρόβλημα που υπάρχει γιατί δεν αποζημιώνεται η ακαρπία αυτή. Δεν ξέρω αν είχε και πέρυσι πρόβλημα ή αν φέτος έχει γίνει πιο έντονο. Δήμητρα, καλησπέρα. Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή με την τιμή του λαδιού στα 7 ευρώ, η ελοπαραγωγή μας θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερη χαρούμενη. Ιδιαίτερα χαρούμενη αν είχαν και την ανάλογη παραγωγή των προηγούμενων ετών. Βέβαια από πέρσι τον λεσβιακό ελαιόνα μαστίζει η ακαρπία. Πέρσι αποζημιώθηκαν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι από τον ΕΛΓΑ. Ε, φέτος αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Ε, θα βλέπετε από τις εικόνες που σας στείλαμε ο, τα τσουβάλια που είναι έξω από το ελαιοτριβείο. Εδώ που βρισκόμαστε στην πηγή είναι ένα από τα ελαιοτριβεία της Λέσβου. Λοιπόν, βλέπετε πόσα λίγα τσουβάλια έχει. Αυτό είναι δηλωτικό της κατάστασης που επικρατεί στο λεσβιακό ελαιώνα αλλά και της απόγνωσης που νιώθουν όχι μόνο οι ελαιοπαραγωγοί αλλά και όλοι εκείνοι οι επαγγελματίες που δούλευαν στην ελαιοσυλλογή και μετά στο κάψιμο ε, των κλαδιών ε, αλλά και οι ελαιοτριβείς. Κοντά μας έχουμε έναν άνθρωπο με διπλή ιδιότητα. Είναι ελαιοπαραγωγός, είναι και ελαιοτριβέας. Είναι ο κύριο Τζορτζή Μιχάλη με μεγάλη εμπειρία στην ελαιοπαραγωγή που θα μα πει τι συμβαίνει. Καλημέρα σα, καλημέρα στου θεατέ τη ΕΡΤΡΙΑ και τη... του Ε, Βρισκόμαστε στη Κόμη, στην ε, περιοχή ε, πάνω από τα δύο χωριά Κόμη και Πηγή. Ελαιοκομική παρα... παραγωγή εδώ, μόνο. Δεύτερη χρονιά, αλλά όχι δεύτερη χρονιά και τα προηγούμενα χρόνια μειωμένε είναι οι παραγωγέ αρκετά. Ε, φέτο νομίζω ότι δεν θα ξεπεράσουμε το 20%. Ξέρω, ξέρουμε πού οφείλεται αυτό. Όχι, ήταν εκεί στο 20 Να με 30%. Με νούμερα. με νούμερα, δηλαδή μια καλή ελαιοπαραγωγική χρονιά, ποια ήταν και φέτο Ε, Συνήθω οι, οι καλέ ελαιοπαραγωγικέ χρονιέ στη Λέσβο δίνουν από 18.000 τόνου και πάνω. Ε, υπήρξαν χρονιέ και με 20 ή 25.000 τόνου. Φέτο δεν θα ξεπεράσουμε του 5.000. Και αυτοί οι 5.000 εδώ στη Λέσβο, επειδή δεν μαζεύεται ο καρπό πολύ γρήγορα, η ποικιλία δεν βοηθάει σε αυτό και το ανάγλυφο του νησιού, το γεωγραφικό ανάγλυφο. Ε, από αυτού του 4,5-4 ή 5 5.000 τόνου, αρκετοί θα είναι υποβαθμισμένοι. Δημήτρα, πού οφείλεται αυτό, γνωρίζουμε, γιατί είναι μειωμένη μ. η παραγωγή. Ακούσατε την Κατερίνα Τυραγνιέρη. Ρωτάει που οφείλεται. Κυρία Ρανιέρη, ακούστε. Ε, οφείλεται πρώτον και κύριον στην καιρική κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία 2-3-5 χρόνια. Ε, οφείλεται όμως και στην έλλειψη των ανθρώπων που καλλιεργούν πραγματικά. Διότι η ελιά εδώ στο νησί είναι 5.000 χρόνια. Ε, δεν σταμάτησε με οποιαδήποτε καιρική συνθήκη να παράγει ή να, να προσαρμόζεται. Τα τελευταία χρόνια τώρα βλέπουμε μια αλλαγή στον ελαιόνα. Ο ελαιόνα σιγά σιγά νομίζω ότι θα πάρει ε, όλε αυτέ τι ανοχέ που χρειάζεται και θα ξαναεπανέλθει. Όμω απουσιάζει ο κόσμο από εδώ. Και με μικρέ παραγωγέ θα απουσιάζει ακόμα περισσότερο. Mm -hmm. Λοιπόν ένα πρόβλημα τώρα, πρόβλημα μια γιατί τώρα, Με συγχωρεί λιγάκι, Δήμητρα. Βάζει ναι. ένα παράγοντα για τον οποίο δεν έχουμε ξανασυζητήσει στην περίμετρο. Αυτό που ακούμε από του ελαιοπαραγωγού, όπου και αν έχουμε συνδεθεί, είναι κυρίω οι καιρικέ συνθήκε. Τώρα ο κύριο uh, Τζορτζή λέει κάτι άλλο. Λέει ότι η ελιά είναι χιλιάδε χρόνια, έχει μάθει να προσαρμόζεται. Λείπουν χέρια να καλλιεργήσουν. Γιατί, αφού το λάδι δίνει πολύ καλέ τιμέ, γιατί να Λείπουμε. μην καλλιεργήσει κάποιο. Οι καλέ τιμέ ήρθαν φέτο ναι. και είναι συγκυρία, κύριε Ρενιέρη, και οφείλεται κυρίω στην έλλειψη παραγωγή τη Ισπανία που είναι ο πολύ μεγάλο παίκτη παγκοσμίω. Ε, το υπόλοιπο διάστημα συζητάμε για πολύ χαμηλέ τιμέ, τέτοιε που να μην δίνουν τη δυνατότητα να ζήσει η οικογένεια και να μπορέσει Άλυτα. να καλλιεργήσει. Ε, Δυστυχώ είναι πραγματικότητα και αυτή δεν είναι μόνο στη Λέσβο, είναι παντού. Ε, ήρθαν κάποιε καταστάσει, η κρίση. Ε, αργότερα ο κορονοϊό έδιωξε χέρια από το νησί. Αλοδαπά χέρια. Ναι. Γιατί δεν έφταναν τα δικά μα. Αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι. Να μην υπάρχουν να... χέρια. Καταλάβαμε. Ε, τι ε, γίνεται τώρα με τι αποζημιώσει, να, να Ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει. Κοιτάξτε, ε, περιμένετε να αποζημιωθείτε με κάποιον άλλον δεν τρόπο, Δεν υπάρχει στον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Κύριε Τζορτζή να, να θυμίσουμε την περσινή μα εμπειρία. που πάλι, ακαρπία είχαμε και καταφέραμε στη Λέσβο να επιδοτηθούν οι κάποιοι αγρότες, να πάρουν κάποια αποζημίωση. Ναι. Όχι από τον ΕΛΓΑ βεβαίω. Δεν ήταν από τον ΕΛΓΑ, ήταν μέσα από κοινοτικά κονδύλια, κονδύλια νομίζω μέσω δεμήνιμης. Mm -hmm. Ήταν ενέργειε των τοπικών βουλευτών, του τοπικού βουλευτή, του κυβερνητικού αν δεν κάνω λάθος. Ε, συνεπικούρησε ο ΠΚΠ και δόθηκαν αυτά τα χρήματα, τα οποία βοήθησαν... Ε, για ένα μικρό χρονικό διάστημα τους ανθρώπους εδώ, τους παραγωγούς. Ε, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν περιγράφει ακαρπία. Δεν περιγράφει γενικώ ακαρπία για οποιοδήποτε φρούτο. Αποζημιώνει φρούτο. Εδώ δεν αποζημιώνει καν την ανθοφορία που καταστρέφεται. Έτσι, τη ζητάμε έχετε δίκιο σε εδώ και αυτοκούλες. πάρα πολλά χρόνια να ενταχθεί στον κανονισμό. Μάλιστα, αυτή είναι λοιπόν και η βέβαια, εικόνα... Είναι ένα θέμα που το ναι, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη θα το θέσει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεδομένου ότι και η Ισπανία αντιμετω... αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Οπότε θα πρέπει να, λυφθεί... να... να δοθεί μια λύση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ζήτημα αυτό, κύριε Τόμπερτ. Θα τεθεί, τεθεί, θα τεθεί ναι. στη ε, Σύνοδο των Υπουργών. Από τη στιγμή που ανήκουμε στην Ένωση, περιμένουμε τη βοήθειά του. Μάλιστα. Περιμένουμε τη βοήθεια. Δήμητρα. Η βοήθεια πρώτα θα έρθει από εδώ θα φτάσει στην κεντρική κυβέρνηση και θα προχωρήσει προ τα έξω. σα ευχαριστούμε. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή είναι η εικόνα και από τη Λέσβο. Δεν είναι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τζορζή και τη Δήμητρα Λοχουρη.